Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην Κύπρο με συνεχείς αναβολές της κρίσιμης συνεδρίασης για την ψηφοφορία της Βουλής προκειμένου να περάσει απόφαση του Eurogroup για την έγκριση του σχεδίου διάσωσης, αφού δεν υπάρχει πλειοψηφία για να περάσει. Οι διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί κοινά αποδεκτή πρόταση είναι συνεχείς, ενώ την ίδια ώρα οι κυπριακές τράπεζες σε Κύπρο και Ελλάδα θα παραμένουν κλειστές μέχρι τουλάχιστον και αύριο. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση για το κούρεμα των καταθέσεων και η εξαναβολή προγραμματισμένη για σήμερα στις 6 το απόγευμα συνεδρίαση της Κυπριακής Βουλής θα αναβληθεί και πάλι και ίσως γίνει την Πέμπτη, ώστε να υπάρξει πρόταση που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία. Μετά τις πρώτες αντιδράσεις που έδειχναν ότι το πακέτο δεν περνά από την Κυπριακή Βουλή όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, στο χθεσινοβραδινό Eurogroup που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης δόθηκε το πράσινο φως για βελτιωμένη πρόταση που θα μπορούσε να περάσει. Συζητούνται προτάσεις όπως να μην υπάρξει καμία περικοπή για καταθέσεις έως 20.000 ευρώ και κλιμακωτά να φτάνει το κούρεμα μέχρι το 15% για καταθέσεις από 100.000 ευρώ και πάνω. Όπως επίσης συζητείται και το σενάριο να μειωθεί στο 3% το κούρεμα για καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, 10% για καταθέσεις μέχρι 500.000 ευρώ και 12,5% για καταθέσεις από 500.000 ευρώ και πάνω. Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο Κύπριος Πρόεδρος χθες το απόγευμα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Όλιραν και με τον Ευρωβουλευτή Έλμαν Μπροκ, στενό συνεργάτη της Άγγελας Μέρκελ, όπου φαίνεται ο Νίκος Αναστασιάδης να τους είπε: «Όταν σας προειδοποιούσα ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή για να εγκρίνει τη συμφωνία, δεν ακούγατε και επιμένατε. Να δώσετε χαιρετήματα στην κυρία Μέρκελ». Φανερά εκνευρισμένη από τις εξελίξεις στην Κύπρο εμφανίζεται η Ρωσία, η οποία αντιδρά στεναρά στην απόφαση του Eurogroup για κούρεμα των καταθέσεων που θίγει περισσότερο από όλους τους Ρώσους καταθέτες. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν Αναστασιάδης. Εν τω μεταξύ, χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί στη ρωσική πλευρά ήταν η δήλωση του Ρώσου Πρωθυπουργού Δημήτρη Μεντβέντεβ. Не знаю, значит, кто автор этой идеи, но выглядит это именно таким образом. Такая практика, к сожалению, достаточно хорошо была известна и знакома по советскому периоду. Ο Βόλφγκαν Σόιμπλε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη έστειλε μήνυμα σήμερα το πρωί κυρίως στους Ρώσους που επένδυσαν τα χρήματά τους στην Κύπρο. Όποιος τοποθετεί τα χρήματά του σε χώρες όπου καταβάλει λιγότερους φόρους πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο νέος διευθυντής του IIF, Tim Adams, δήλωσε ότι η εφάπαξ φορολόγηση των καταθέσεων έχει αναζωπηρώσει τις ανησυχίες για κρίση στην Ευρωζώνη και αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο. Ενώ η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt χαρακτηρίζει ως προπατορικό αμάρτημα την απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο. Εν τω μεταξύ, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και επιχείρησαν να μπουν μέσα, ενώ από τη γερμανική πρεσβεία στη Λευκοσία κατέβασαν από τον ιστό τη γερμανική σημαία. Οι κυπριακές τράπεζες τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αθήνα μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου παραμένουν κλειστές σήμερα και δεν θα ανοίξουν ούτε και αύριο. Τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης τροφοδοτήθηκαν με χρήματα ώστε να μπορούν να γίνουν αναλήψεις με όριο για την κάλυψη βασικών αναγκών. Το χρηματιστήριο της Κύπρου σήμερα παραμένει κλειστό, όπως επίσης βγήκαν εκτός διαπραγμάτευσης για σήμερα τουλάχιστον από το χρηματιστήριο της Αθήνας οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών.